Αλλαγέ για τη δημόσια υγεία φέρνουν τα νομοσχέδια που προωθεί η κυβέρνηση και τα οποία αφορούν τόσο τι υγειονομικέ περιφέρειε και το κελπνό, όσο και τα νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων νέων προσλήψεων όλων των ειδικοτήτων. Το ένα νομοσχέδιο που αφορά τι ιδιωτικέ κλινικέ, που ορίζει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο και ε, αυτό που καταργεί το αμαρτωλό κελπνό και το μετονομάζει σε Εθνικό Οργανισμό Δημόσια Υγεία, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Μέσα εκεί θα υπάρξουν και μια σειρά απορριθμίσει που έχουν να κάνουν με τον χωρισμό των υγειονομικών περιφερειών. Γιατί αυτό το μοντέλο που υπάρχει τώρα με τι 7 δεν είναι λειτουργικό. Επίση θα υπάρξει το νέο πλαίσιο οργανισμών των νοσοκομείων, που θα έχει προβλέψει για αύξηση των θέσεων προσωπικού, ειδικά στι κρίσιμε κατηγορίε και των γιατρών και του νοσηλευτικού, αλλά και τι υπόλοιπε. Γιατί όλε οι κατηγορίε στο νοσοκομείο είναι κρίσιμε. Ανάμεσα στα σχέδια του Υπουργείου Υγεία είναι και η παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών, που μέχρι σήμερα. Είναι σχεδόν ανύπαρκτα στον πληθυσμό. Το πρόγραμμα κόστου 40 εκατομμύριων ευρώ θα αφορά αρχικά σε παιδιά με το σχεδιασμό να θέλει τα επόμενα χρόνια να υλοποιείται για όλου. Φέτο για πρώτη χρονιά ο ΕΟΠΗ προβλέπει 40 εκατομμύρια ευρώ από τα διαθέσιμα που έχει για του παρόχου του, που πρακτικά αυτό θα μεταφραστεί σε ένα βάουτσερ για παιδιά ηλικία 6 έω 12 ετών που να μπορούν να κάνουν δωρεάν μια σειρά από προληπτικές ή και επεμβατικές οδοντιατρικές εργασίες σε σε του της επιλογής τους. Αυτή τη δυνατότητα έχουμε τώρα, τα 40 με 45 εκατομμύρια. Του χρόνου και τα άλλα χρόνια πιστεύω ότι θα, είναι, θα, μπορέσουμε αυτό το κεφάλαιο να το αυξήσουμε. Πρακτικά στην Ελλάδα το δημόσιο οδοντιατρική φροντίδα υπάρχει μόνο σε επίπεδο δευτεροβάθμιων νοσοκομείων, κάποιο πολύ εξειδικευμένων περιπτώσεων που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν συνήθως οι ιδιώτες οδοντίατροι. Μιλώντα για τον προπολογισμό του Υπουργείου Υγεία, ο αναπληρωτή υπουργό έκανε λόγο για χρήματα που έμεναν ανεκμετάλλευτα ή χάνονταν σε δευτερεύουσα σημασία ζητήματα. Έχω πει πολλέ φορέ ότι όταν δεν κλέβει, το ένα ευρώ μετρά για δύο. Καταρχήν έχουμε αυξήσει τα χρήματα. Επίση υπάρχει και μια μεγάλη εξοικονόμηση. Έτσι. Υπάρχει μια εξοικονόμηση ε, στην κορυφή τη πυραμίδα, γιατί από κάτω έχουμε γλέντι ακόμα, αλλά θα προχωρήσουμε και εκεί. Επίση ανακαλύψαμε και μια σειρά από πηγέ χρηματοδότηση, οι οποίε υπήρχαν και ήταν ανεκμετάλλευτα τα προηγούμενα χρόνια. Και μιλάω για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων εθνικών πόρων. Έτσι. Δεν είχε λεφτά μόνο το ΕΣΠΑ, Έχει και η χώρα μα εθνικό σκέλο, το οποίο δεν υλοποιούνταν. Υπήρχε ένα αποθεματικό στο Υπουργείο τη τάξη των 10 έω 14 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο το οποίο πήγαινε υπερπίστωση και πατρίδα. Νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα δείτε μια πληθώρα αγοράς τέτοιων μηχανημάτων ή ολοκλήρωση έργων που ξεκίνησαν από το 16 πρακτικά να σχεδιάζονται ή να υλοποιούνται και τα οποία έχει έρθει η ώρα τους να μπουν στην πραγματική ζωή.